Απόκαλυπτική μαρτυρία στον Σκάι από πρώην εργαζόμενο η δομή τη κυβοτού στον Βόλο, που μιλά για περίεργε συμπεριφορέ του πατέρα Αντώνιου σε έναν ανήλικο τρόφιμο. Συμπεριφορέ που εγείρουν μεγάλα ερωτήματα. Την περίοδο που έγινε ο ξυλοδραμό των πολλών παιδιών εδώ, κάποιο είχε παρέα στο δωμάτιό του. Τότε το παιδί έκανε μπάνια στη θάλασσα, εδώ πέρα μαζί με τον παπαντώνι. Με το αυτοκίνητο τον έπαιρναν και πήγαιναν για μπάνιο. Τα ξεχώριζαν τα παιδιά και διάλεγαν με ποια ήθελαν να κάνουν παρέα διάλεγε και ο νεαρό, γιατί είχαν και ένα νεαρό μαζί που διάλεγε με ποια πιτσιρίκια θέλει να παίζει. Κάποιε φορέ έπαιρνε και το μικρό μαζί. Άλλε φορέ που δεν τον έπαιρνε, κάθονταν με τον παπαντόνι μαζί, μόνοι του, μέσα σε ένα δωμάτιο. Μιλήσαμε με άνθρωπο που εργαζόταν στη δομή. Έμαθε για τα περιστατικά, μιλώντα με το 14χρονο παιδί. Και ο ίδιο, όπω αποκαλύπτει, έβλεπε με τα μάτια του συμπεριφορέ που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Και εκεί άρχισαν να γεννιούνται οι πρώτε υποψίε. Και όλα αυτά την ώρα που στην ίδια δομή υπήρχαν περιστατικά ξυλοδαρμών. Ο πατέρα Αντώνιο, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν εκεί. Έγινε φέτο το καλοκαίρι, όταν έγινε και ο ξυλοδαρμό εδώ στη δομή, τι ίδιε μέρε. Δεν μπορεί να μπαίνει με ένα παιδί σε ένα δωμάτιο για δύο ώρε με κλειστά μπατζούρια, άμα δεν είναι δικό σου το παιδί. Το είχε πάρει και στοιχείο μαζί, και φοβόμαστε όλοι ότι το έχει πειράξει το παιδί. Αυτό έπεσε στην αντίληψή μα. Οι λεπτομέρειε είναι σοκαριστικέ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο πατέρα Αντώνιο διάλεξε και πήρε το συγκεκριμένο παιδί από τη δομή για ένα μήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρί καμία εξήγηση. Το επέστρεψε ένα μήνα μετά. Όπω είπε ο ίδιο ο 14χρονο, τον πρώην εργαζόμενο, στι διακοπέ του έκανε μέχρι και σπα. Και αυτό το καλοκαίρι είναι που τον πήραν τον μικρό στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, στα Γιάννενα και στη Χίο. Ο μικρό εμένα μου είπε ότι σε ένα ξενοδοχείο, μάλλον στα Γιάννενα, το παιδί έκανε και μασάζ στα σπα μαζί του. Έλειπαν μαζί ένα μήνα. Έκανε διακοπέ αλλού, ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά. Τον διάλεξαν, τον είχαν πάρει εκεί. Ήταν συνοδό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το παιδί άλλαξε συμπεριφορά του τελευταίου μήνε και απομακρύνθηκε από την οικογένειά του. Μετά από εβδομάδε, συναντήθηκε χθε με τη μητέρα του. Ενώ στην αρχή η μητέρα του είχε σχέσει μαζί του και ερχόταν, ξαφνικά άρχισαν να μην έχουν επαφέ. Ούτε με τη μητέρα του, ούτε με τα αδέλφια του που τον έπαιρναν κάθε τρει και λίγο. Το παιδί αυτό είναι ακόμα μέσα στη δομή του Διμηνίου και αυτό που έγινε είναι πολύ ύποπτο. Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον πρώην εργαζόμενο, έγιναν το καλοκαίρι του 2022. Είναι σογκαριστική αυτή η μαρτυρία. Η Έλκα σόλ είναι μαζί μα. Μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μιλάμε για πρώην εργαζόμενο τη δομή. Ο οποίο κάνει μία περιγραφή που, εν πάση περιπτώσει, έχει πολλά υπονοούμενα. Ε, δυσκολεύτηκε να μιλήσει, δεν θέλησε ούτε να ακουστεί η φωνή του, ούτε να αποκαλύψουμε την ταυτότητά του, την οποία ωστόσο γνωρίζουμε Έλλη. Κατάφερε και τον ξεκλείδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι κατάλαβε. Να πούμε αρχικά ότι είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο, όπω είπε και εσύ, χρειάστηκε χρόνο για να ανοιχτεί. Μιλούσα μαζί του για ώρα στο τηλέφωνο. Ήξερε όμω τα πάντα, ό,τι είχε συμβεί στη δομή του προηγούμενου μήνε, με κάθε λεπτομέρεια. Θυμόταν τα πάντα με ακρίβεια. Και έτσι Μα τα μετέφερε. Καταφέραμε να συλλέξουμε λοιπόν από αυτήν την κουβέντα πάρα πολλέ πληροφορίε που ίσω έχουν σημασία και για το πώ θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση το επόμενο διάστημα. Μίλησε λοιπόν για περίεργε συμπεριφορέ. Mm -hmm. Μίλησε, άμα θέλει, θα το πω όπω το είπε και ο ίδιο, για μια περίεργη οικειότητα ανάμεσα στον πατέρα Αντώνιο και σε αυτό το ανήλικο, ακόμα ανήλικο παιδί, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στη δομή. Και το Είδαμε οποίο απολάμβανε ειδικά προνόμια και έφυγε για έναν ολόκληρο μήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα πάντα με τον πρώην εργαζόμενο, χωρί καμία εξήγηση. Ήρθε λοιπόν ο πατέρα Αντώνιο μαζί με κάποιου ακόμη, πήραν το παιδί για ένα μήνα, πήγαν σε διάφορα μέρη και γύρισαν. Όταν γύρισε το παιδί, γύρισε με αλλαγμένη συμπεριφορά, μου είπε πάντα ο πρώην εργαζόμενο. Τι θα πει αλλαγμένη συμπεριφορά, με μια διαφορετική εικόνα, με ακριβά αντικείμενα, με τάμπλετ, με ακριβά ρούχα και με χρήματα στην τσέπη του. Περίπου 150 ευρώ, τα οποία Είπε το 14χρονος στον πρώην εργαζόμενο με τον οποίο μιλήσαμε ότι του το έδωσε ο πατέρας Αντώνης για χαρτζηλίκη. Τώρα, επειδή κανείς μπορεί να πει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτή την καταγγελία για το συγκεκριμένο παιδάκι που ξαναλέμε είναι σήμερα 14 ετών και παραμένει στη δομή όπως μιλάμε, ε, την έχει κάνει και άλλο πρόσωπο. Ε, ενώπιον της δικαιοσύνης μάλιστα. Μία άλλη πρώην εργαζόμενη και αυτή έχει καταθέσει στον εισαγγελέα σύμφωνα με πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΙ και η συγκεκριμένη πρώην εργαζόμενη στην δομή του Βόλου και αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέα ανηλίκων μαζί με ειδικού, μαζί με ψυχολόγους προσπαθούν να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο παιδί. Ξαναλέω ότι παραμένει στη δομή και ότι όλα αυτά συνέβησαν μόλις πριν από δύο μήνες, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022. Προσπαθούν να το προσεγγίσουν λοιπόν, να το ξεκλειδώσουν και να διασταυρώσουν αυτέ mm. τι καταγγελίε. Ναι, και Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.